Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Το ΚΚΕ δεν υπάρχει μέρα, εβδομάδα, μήνας, χρόνος που να μην είναι κοντά σας με διάφορες πρωτοβουλίες και πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, των μελών του, των στελεχών του σε κάθε δήμο, σε κάθε πόλη, σε όλη τη χώρα. Στηρίζουμε τα δικαιώματά σας, το δικαίωμα στη δουλειά, που το στερεί ακριβώς αυτή η πολιτική, που ακολουθείται από αυτά τα κόμματα, που τόσα χρόνια εναλλάσσονται στην κυβέρνηση. Και το πρόβλημα βέβαια των εργαζομένων, των ανέργων, συνεχίζεται, διονύζεται, το αντιμετωπίζουν με τα προγράμματα αυτά που ανακυκλώνουν την ενεργεια. Έλα εσύ, φύγε εσύ. Και έτσι λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων είναι μία στη δουλειά, μία στην ανεργία. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να συμβιβάζεται κανείς ότι θα έχει μερική δουλειά, μερική ζωή, μερικά δικαιώματα. Ο αγώνας για σταθερή δουλειά, για μόνιμη δουλειά, πρέπει να γενικευτεί. Αφορά και το μόνιμο σήμερα που μπορεί αύριο να γίνει με εναστικές μορφές απασχόλησης. Γιατί όπως βλέπετε αγαπητοί φίλες και φίλοι, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι αυτές που κυριαρχούν και βέβαια η αφαίρεση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πολλοί δήμοι, η ΚΕΔΕ, διαμαρτύρεται ότι δεν έχει εργαζόμενο. Όμως, σε αυτό το αίτημα το δικό σας να γίνεται αορίστου χρόνου, κάνει την πάτια, να το πούμε κοινώς. Δεν στηρίζει, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Το ότι εσείς θα βρεθείτε στην ανεργία και μπορεί να μην έχετε ταμείο ανεργίας, να μην μετράει στη σύνταξη αυτή η περίοδος, να μην δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να μην προηγείστε, να μην έχετε τα μόρια που λένε. Και σε αυτό εδώ δεν υπάρχει καμία θέση από την ΚΕΔΕ αλλά και του Δημάρχου. Πιστεύουμε ότι η λύση είναι στην ενότητά σας, στον αγώνα σας, στον αγώνα των σωματείων που θα πρέπει να ισχυροποιηθούν, να είναι στο τιμόνι των σωματείων δυνάμεις τέτοιες που θα βάζουν μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων, που δεν θα συμφωνούν, δεν θα συνενούν στις ελαστικές μορφές απασχόλησης, στην κατάργηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει και στη Βουλή και στον δρόμο να στηρίζει τα δικαιώματά σας με πρωτοβουλίες που ήδη έχουμε πάρει, με ερωτήσεις, με τροπολογίες, αλλά και ξανά θα επανέλθουμε για αυτό το δικαίωμα στην εργασία όλων των εργαζομένων που στερείται από αυτό το σύστημα. Γνωρίζετε εξάλλου ότι έγινε αναθεώρηση του Συντάγματος και όλες οι πολιτικές δυνάμεις αρνήθηκαν να καταργήσουν το άρθρο 103 του Συντάγματος που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Και έρχονται σήμερα και δυστυχώς παίζουν με το δικαίωμά σας, με τη ζωή σας. Μην τους το επιτρέψετε. Μπροστά στις εκλογές να είναι κριτήριο αυτό για όλες και για όλους, προκειμένου να αδυνατήσετε αυτές τις δυνάμεις που ευθύνονται για τη χαμοζωή που μας δίνουν. Να ισχυροποιήσετε τη δύναμή σας ψηφίζοντας το ΚΚΕ. Και σας το λέμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανοίγει ο δρόμος και για δικαιώματα κατακτήσεις, αλλά και για βαθιές ανατροπές και αλλαγές που θα μπορεί οριστικά να βάλουμε στην άκρη όσα σήμερα μας βασανίζουν εξαιτίας των πολιτικών στήριξης των κερδών και των επιλογών του μεγάλου κεφαλαίου. Καλή δύναμη, καλή χρονιά, καλό αγώνα σε όλους και σε όλες.